Την Κυριακή στη Σύνοδο Κορυφής αναμένεται να παρουσιαστεί το σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης χρέους, βασική παράμετρος του οποίου θα είναι το σχέδιο για την Ελλάδα. Ωστόσο, οι δηλώσεις των Ευρωπαίων αξιωματούχων ότι δεν θα ανακοινωθούν όλες οι λεπτομέρειες και οι τελικές αποφάσεις μπορεί να καθυστερήσουν και μέχρι τις αρχές του επόμενου έτους, προβληματίζουν τις αγορές. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το σχέδιο θα αναθεωρεί τις αποφάσεις της 21ης Ιουλίου, ενώ προεξοφλείται ότι το κούρεμα στις τιμές των ελληνικών ομολόγων θα είναι μεγαλύτερο από το 21%, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο ακόμη και για 50%. Ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Na gut, wir werden hoffentlich bis zum nächsten Wochenende ein Gesamtpaket haben, was aus mehreren Komponenten besteht. Dazu gehört eine dauerhafte Lösung für Griechenland. Das wird ohne eine Reduzierung der griechischen Gesamtverschuldung nicht gehen. Die wird vermutlich höher sein müssen, als es im Juli ins Auge gefasst worden war. Aber über die Einzelheiten wird im Augenblick noch verhandelt. Αλλά και ο Γάλλος κεντρικός τραπεζίτης για πρώτη φορά παραδέχεται ότι συζητείται μεγαλύτερο κούρεμα. Aujourd'hui, des discussions sont engagées entre les investisseurs et les représentants des États membres de la zone euro, la Commission européenne, pour savoir si on doit porter cet effort à un niveau plus élevé. C'est tout à fait possible. Mais vous pensez que c'est inéluctable? Je pense que c'est probablement nécessaire au point où nous en sommes arrivés, mais ce qui nous importe, ce que nous considérons comme très important, la Banque Centrale Européenne, c'est que ça reste un effort volontaire, c'est-à-dire que les investisseurs, prenant en compte les difficultés de la situation, acceptent de faire volontairement. Ωστόσο, ο Γενικός Διευθυντής της Διεθνούς Ένωσης Τραπεζών, που συντονίζει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ κυβερνήσεων και ιδιωτών, υποστηρίζει ότι οι ιδιώτες πιστωτές θα συμφωνήσουν να αποδεχθούν μεγαλύτερο κούρεμα μόνο εάν αυτό συνδυαστεί με ευρύτερες παρεμβάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εάν οι πολιτικές ηγεσίες ζητήσουν από τον ιδιωτικό τομέα να ξαναδεί το θέμα της Ελλάδας, αυτό θα πρέπει να γίνει μόνο ως μέρος μιας ευρύτερης διαδικασίας για να αντιμετωπίσει συνολικά τα θέματα χρέους στην Ευρώπη. Η απόφαση για το κούρεμα δεν είναι πανάκια, υποστηρίζει ο πρώην Γερμανός Υπουργός Οικονομίας και εκπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Φιλελευθέρων, ο οποίος επιμένει στην προώθηση των μεταρρυθμίσεων, ενώ όταν ερωτάται για το ενδεχόμενο η Ελλάδα να φύγει από το ευρώ, τονίζει ότι αυτό είναι ελληνική απόφαση. Ένα κούρεμα χρέους από μόνο του δεν βοηθά τους Έλληνες. Πρέπει η χώρα να φύγει από το ευρώ? Αυτό θα πρέπει να το αποφασίσουν οι Έλληνες. Σωστό είναι ότι η χώρα πρέπει να επιταχύνει το ρυθμό των μεταρρυθμίσεων, ώστε να εκπληρωθούν οι οδηγίες λιτότητας, να προχωρήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις και να γίνει ανταγωνιστικότερη η οικονομία. Η έκθεση της Τρόικας αναμένεται να είναι έτοιμη την Τετάρτη, προκειμένου την Παρασκευή οι Ευρωπαίοι ηγέτες να αποφασίσουν για την εκταμείευση της επόμενης δόσης. Η Κριστίν Λαγκάρντ σχολιάζει θετικά την προσπάθεια της Ελλάδας και τονίζει ότι με τα επιπλέον μέτρα θα μπορέσει να δοθεί το πράσινο φως για την εκταμείευση της έκτης δόσης. Les Grecs ont beaucoup avancé, ils ont beaucoup travaillé et ils ont par exemple réduit leur déficit, ne serait-ce que l'année dernière, d'à peu près 5 points, ce qui est un effort colossal. Donc on peut leur donner cette tranche de 8 milliards. Ils doivent continuer à agir et on s'est mis d'accord avec eux sur un certain nombre d'actions complémentaires qui, si elles sont bien mises en œuvre, doivent nous amener à approuver la situation et dans ce cas-là, à débloquer la tranche suivante.